Παγκόσμια ημέρα σήμερα ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο καθιερώθηκε με πρωτοβουλία της Ευρωπαίας Επιτρόπου της κυρίας Βιβιάν Ρέντινγκ και εορτάζεται κάθε χρόνο τον Φεβρουάριο. Η μέρα αυτή βέβαια θέλει να στείλει τα δικά της μηνύματα σε μικρούς και σε μεγάλους, σε όλες τις ηλικίες, προκειμένου βέβαια να μπει ένα φρένο στην ανεξέλεγκτη χρήση και στην ανεξέλεγκτη πλοήγηση στο διαδίκτυο. Πάμε στον κύριο Γιώργο Παπαπροδρόμου, υποστράτηγος, ένα αποστρατεία ελληνικής αστυνομίας και πρώην επικεφαλής δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, καλησπέρα κύριε Σπανού. Και καλησπέρα στους τηλεθεατές και τηλεθεάτριες που μας ακούν. Το βασικό μήνυμα το οποίο προκύπτει μέσα από την σημερινή ημέρα, την Παγκόσμια ημέρα ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο, ποιο είναι? Είναι ότι όλοι οι κοινά δικαιούται ένα ασφαλέστερο διαδίκτυο. Δικαιούμαστε καταρχήν μια ασφαλέστερη κοινωνία, είτε αφορά τα παιδιά, είτε αφορά τους γονείς, είτε αφορά όλους μας. Και αυτό φυσικά έρχεται η σημερινή μέρα να μας το θυμίσει, αλλά δεν στεκόμαστε μόνο στη σημερινή μέρα, είναι υπόθεση κάθε μέρας, αφού πλέον κάθε μέρα συμμετέχουμε στη διαδικτυακή πραγματικότητα. Μάλιστα, θα πρέπει να επικεντρωθούμε και η πολιτεία, το κράτος, κυρίως στη νέα γενιά, στο πώς αντιλαμβάνεται την επαφή με το διαδίκτυο ένα μικρό παιδί. Το κάνει ήδη αυτό, κύριε Παναγιώτη, η πολιτεία. Απλώς η έμφαση που πρέπει να δώσει, θα πρέπει να δώσει πλέον σε ποιοτικά, θα λέγα, χαρακτηριστικά, θα πρέπει να το κάνει με πιο συγκροτημένο τρόπο, κάτι που επιχειρείται ενδεχομένως και με νέα προγράμματα που επιχειρεί το Υπουργείο Παιδείας, αλλά δεν πρέπει να στεκόμαστε μόνο σε αυτό. Θα πρέπει να είναι μια διαρκή, θα έλεγα, στάση και πράξη κυρίως, γιατί πέρα από τα προγράμματα και τις εγκυκλίους, η πράξη επαληθεύει το τι ακριβώς γίνεται. Μάλιστα, ωστόσο στο καθημερινό φαινόμενο βέβαια, οι εξαπατήσεις, οι επιτίδιοι, οι οποίοι επιδιώκουν βέβαια να αποσπάσουν χρηματικά ποσά, να αποσπάσουν στοιχεία που αφορούν προσωπικά στοιχεία, τραπεζικούς λογαριασμούς, όσο περισσότερο ασχολούμαστε με τον όρο της ασφαλούς πλοήγησης, τόσο περισσότερα και τα περιστατικά καθημερινά. Θα έλεγα αμεναδίας τα περιστατικά έρχονται να επιβεβαίωσουν, κύριε Παναγιωτόπουλε, ότι πού ακριβώς έχουμε αποτύχει. Δηλαδή τα περιστατικά μας θυμίζουν ότι έχουμε αποτύχει στην ενημέρωση και στην γενικότερα στην πρόληψη. Και αυτό τονίζει σήμερα και σε σημερινό μήνυμα και ο υπεύθυνος για τα θέματα του κυβερνοεγκλήματος της Europol, ακριβώς ότι θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στην πρόληψη και λιγότερο στο να έχουμε την έννοια της δίωξης, ας πούμε, και της δικαστική διερεύνηση. Άρα, αν προλαβαίνουμε, δεν χρειάζεται να διερευνούμε. Μάλιστα, σε μία ζυγαριά έχουμε στα αριστερά τα θετικά του διαδικτύου και εκ δεξιών έχουμε τους κινδύνους. Τι υπερτερεί, πιστεύετε? Υπερτερεί, θα έλεγα, να βρεθεί εκείνη η ισορροπία όπου οι μεν κίνδυνοι θα μειώνονται, τα δε θετικά θα αυξάνονται. Δηλαδή, δημιουργικά και θετικά. Αυτό όμως θα πρέπει να γίνεται ταυτόχρονα. Δηλαδή, το ότι θετικά χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, το διαδίκτυο, θα πρέπει πάντοτε να έχουμε στο νου μας ότι κάτι οπωσδήποτε μπορεί να είναι να αποβεί μοιραίο και να έχουμε το νου μας στα θέματα κυβερνοασφάλειας. Από την άλλη, μειώνοντας τους όποιους κινδύνους μέσω της αύξησης των δεξιοτήτων, γενικότερα των καλών πρακτικών κλπ., νομίζω ότι οδεύουμε προς τη θετική χρήση. Έτσι, άρα είναι θέμα το τελικό αποτέλεσμα, θα κριθεί κατά πόσο καταφέρουμε αυτή την ισορροπία να την κρατήσουμε έτσι, στην κατεύθυνση του θετικού προσήμου. Ξέρετε, μετά από μία επικοινωνία που έχουμε εδώ στην εκπομπή μαζί σας, δεχόμαστε μηνύματα κυρίως από γονείς. Να μας πει ο κύριος Παπαπροδρόμου πώς να προστατεύσουμε τα παιδιά μας. Είναι πάρα πολλές οι ώρες, ειδικά μέσα σε μία περίοδο καραντίνας κορονοϊού, που έρχονται σε επαφή, που κάθονται σε ένα υπολογιστή. Υπάρχει ένα άγχος. Ίσως ξέρετε το άγχος, προχωρούν και σε λάθος κινήσεις οι γονείς. Θα έλεγα δικαιολογημένο είναι πολλές φορές αυτό το άγχος. Και το άγχος αυτό μεγαλώνει, κύριε Παναγιωτόπουλε, και μεγαλώντας τα παιδιά. Μην ξεχνούμε ότι όλοι οι γονείς, σε οποιοδήποτε σημείο και στη χώρα μας και στο εξωτερικό, βιώνουν αυτό που λέμε το gap generation, δηλαδή το χάσμα της γενιάς που μεγαλώνουν στα παιδιά. Έτσι, αυτές οι δεξιότητες τους είναι διαφορετικές σε σχέση με τους γονείς. Όμως εκείνο που λέω πάντοτε δεν είναι
τόσο το χάσμα αυτό, όσο το χάσμα των ψυχολογικών των σχέσεων και κυρίως να είμαστε κοντά στα παιδιά μας. Θεωρώ ότι αν βρούμε τον τρόπο και αυξήσουμε, θα έλεγα, στα ποιοτικά χαρακτηριστικά, σε ό,τι ακούγεται και θεωρείται δεδομένο, που πολλές φορές δεν είναι δεδομένο, είναι ο ποιοτικός χρόνος που πρέπει να αφιερώσουμε στα παιδιά και να συζητούμε και για τα θέματα αυτά, να συζητούμε γενικότερα. Γιατί η ζωή τελικά δεν είναι μπροστά μία οθόνη και τελειώσαμε. Νομίζω ότι η ζωή υπάρχει και πέρα από την οθόνη και αυτή θα πρέπει να τη ζήσουμε σε κάθε τη στιγμή. Ξέρετε, προσπαθούν γονείς να διορθώσουν συμπεριφορές παιδιών την ώρα που και οι ίδιοι έχουν στα χέρια τους ένα κινητό 14 και 15 ώρες την ημέρα. Τότε μπαίνουμε λοιπόν σε μία βάση συζήτησης που τα δεδομένα εξ αρχής έχουν σφάλματα, έχουν λάθη. Ακριβώς. Μην ξεχνούμε, κύριε Παναγιώτοπουλε, ότι το παιδί μιμείται μέσα στους μεγάλους. Αναπαράγει αυτό που βλέπει. Πολλές φορές ακόμη και η έκφραση, η ρητορική τους, μίσους, αυτό όλο που καμιά φορά βλέπουμε το τελευταίο καιρό να εμφανίζεται μέσα από αρνητικά περιστατικά και να ταλαιπωρεί την δημόσια γνώμη, την κοινή γνώμη. Έτσι είναι πράγματα που δυστυχώς καλλιεργούνται ή τέλος πάντων τα ανεχόμαστε, αν δεν τα ενθαρρύνουμε. Και εκεί θέλει ιδιαίτερη προσοχή ο καθένας, θα πρέπει να είναι προσεκτικός. Να υπάρχει ο αλληλοσεβασμός, η αλληλεγγύη, να στεκόμαστε δίπλα στον άλλον. Έτσι, το ότι είμαστε μπροστά στα μηχανήματα, δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι είμαστε αυτοί που τα χρησιμοποιούμε, είμαστε άνθρωποι. Και ανθρωποκεντρικά πρέπει να χρησιμοποιούμε την τεχνολογία. Το λέμε πολλές φορές. Μάλιστα. Στρατηγέ, να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ, κύριε Παναγιωτόπουλε, να σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Σας ευχαριστώ πολύ για ακόμα μία φορά.